Σε απευθεία σύνδεση τώρα με την Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε αφήσει μια εκκρεμότητα με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Στάθη Νερατζάκη, με τον οποίο δεν είχαμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας πριν από τις δύο εβδομάδες, πριν από τις δύο τελευταίες εκπομπές, και τον έχουμε μαζί μας τώρα. Κότς, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Τζάμπολ και πάλι. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, είχατε ένα τελικό να διαχειριστείτε και ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδος αγωνιστικής απραξίας και ξεκούρασης. Τέλος καλό, όλα καλά, θα μπορούσαμε να πούμε. Θέλω να πω, τηρουμένων των αναλογιών, η αποστολή εξετελέστη με τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίσατε τους τελευταίους τρεις μήνες. Ακριβώς έτσι είναι. Από την αρχή της σεζόν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Οπότε ο τελευταίος στόχος ήταν η είσοδος της ομάδας στα play-off. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και το τελευταίο παιχνίδι, καταφέραμε και τον πετύχαμε. Μπροστά σας έχετε μια δύσκολη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Με τι mindset αντιμετωπίζετε αυτά τα παιχνίδια? Και το λέω γιατί και στα δύο μάτς της κανονικής περιόδου απέναντι στους πράσινους είχατε μια αρκετά ανταγωνιστική παρουσία για ένα μεγάλο διάστημα και στο κλεισό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων αλλά και στην Πηλαία. Το σημαντικό πρώτα απ' όλα σε κάτι τέτοια παιχνίδια όπως είναι τα play-off είναι ότι οι παίκτες είχαν το κίνητρο σε όλη αυτή τη διάρκεια των play-outs να καταφέρει η ομάδα να μπει σε αυτή τη διαδικασία στα play-off. Οπότε θα το προσεγγίσουμε το παιχνίδι όπως αρμόζει σε μια σειρά play-off. Οι παίκτες είναι και πεινασμένοι και έχουν μεγάλο κίνητρο για αυτή τη σειρά. Οπότε θα δούμε τι θα μπορέσουμε να πάρουμε μέσα από αυτή τη σειρά. Ξέρουμε φυσικά ποιος είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αλλά εμείς θα δείξουμε την απαιτούμενη αγωνιστικότητα που χρειάζεται για να είμαστε αυτοί που πρέπει σε αυτή τη σειρά. Κακά τα ψέματα, αγωνιστικά είναι δύσκολο να επιτευχθεί το κίνητρο. Πνευματικά είναι η όλη ιστορία έτσι και πώς το επιτυγχάνετε? Όπως το είπα, οι παίκτες σε όλη αυτή τη διάρκεια, παρόλο που υπήρχε κίνδυνος αποκλεισμού της ομάδας από τα play-off, είχαν αυτό το κίνητρο από μόνοι τους. Αυτό πηγάζει προσωπικά από τον καθένα ξεχωριστά. Εμείς σαν προπονητικό staff προσπαθούσαμε να δείξουμε τον δρόμο που θα χρειαστεί για να καταφέρουμε να μπούμε στα play-off. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό. Οι παίκτες έχουν προσωπικά ο καθένας το κίνητρο. Θέλανε να περάσει η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, στα play-off, έτσι ώστε να μπορέσουν να παίξουν αυτή τη σειρά με οποιονδήποτε αντίπαλο, ας είναι τώρα ο Παναθηναϊκός. Προλάβατε να βάλετε μια δική σας τακτική προπονητική πινελιά και με δεδομένο ότι ήρθε ένας παίκτης ορχήστρα για να μπορέσετε να τον αξιοποιήσετε περισσότερο? Πινελιά θα μπορούσα να πω μόνο στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος, με την έλευση δηλαδή του Πόρτερ, ο οποίος σίγουρα είναι ένας παίκτης χαρισματικός. Έπρεπε να ενταχθεί πολύ γρήγορα το μπασκετικό του ταλέντο μέσα στην προπονητική διαδικασία την οποία έπρεπε να ακολουθήσει η ομάδα. Έπρεπε οι παίκτες, οι υπόλοιποι να βοηθήσουν τον παίκτη και να βοηθηθούν από τον τρόπο παιχνιδιού. Οπότε, αν πούμε ότι υπήρχε κάποια πινελιά προσωπική του δικιά μου και του προπονητικού στάφ, ήταν αυτή, να μπορέσουμε να κουμπώσουμε, να δημιουργηθεί μια χημεία μεταξύ αυτού του πολύ χαρισματικού παίκτη και της υπόλοιπης ομάδας. Πάμε λίγο πιο ειδικά στον 23χρονο Αμερικανό γκάρντ που εδώ και έναν μήνα μας απασχολεί πολύ έντονα. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί αυτός ο τρομερός αθλητής που δεν θα ερχόταν ποτέ κακά τα ψέματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αν δεν είχε την εξωγηπαιδική περιπέτεια που τον έθεσε εκτός NBA, γιατί διάλεξε τον ΠΑΟΚ? Από όσο γνωρίζω, πριν μας έρθει η πρόταση από το γραφείο που τον εκπροσωπεί, είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες, νομίζω μετά τις γιορτές, για να βρει κάποια ομάδα, κάποια μπασκετική στέγη σε κάποια άλλη χώρα, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Δεν κατέστη εφικτό αυτό για τον παίκτη. Οπότε, λόγω και του ονόματος του ΠΑΟΚ, πιστεύω, ασχέτως του ότι είχε βγει εκτός στόχων ή δεν ήταν Ευρώπη, το γραφείο του πίστευε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτόν, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναμπεί στην μπασκετική αγορά. Νομίζω αυτό ήταν ο πρώτος
στόχος ο οποίος το γραφείο μας προσέγγισε, γιατί εμείς είναι φυσικό επαγγελματικό ότι δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τέτοιου είδους παίκτη λόγω των οικονομικών δεδομένων. Οπότε, αφού μας προσέγγισε το γραφείο και τα βάλαμε κάτω με τη διοίκηση, θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ καλή ευκαιρία και για τον κόσμο, μετά από όλα αυτά που, όπως είπαμε στην αρχή, είχαμε πολλά σκαμπανώσεις στη διάρκεια της σεζόν. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθει ένας παίκτης της Βελγίας. Να το πάω λίγο παρακάτω. Ίσως γιατί τον είχατε και τόσο πολύ ανάγκη στη δεδομένη χρονική στιγμή, ώστε να είσαστε σε θέση να του δώσετε τα κλειδιά μπασκετικά, για να το πούμε έτσι. Ισχύει και αυτό. Η ομάδα χρειαζόταν έναν ακόμα εκτός από τον Έλβαρτο Φρίντιτσον, που ήταν ο καθαρός ο πλέιμέικερ, και τον Νίκο Τηλιακμά, ο οποίος έρχεται από πίσω. Χρειαζόταν και κάποιον άλλο να χειριστεί και δημιουργό. Το οποίο θεωρώ ότι μας πλήγωσε όλη τη χρονιά. Δεν είχαμε δηλαδή κάποιον τρίτο δημιουργό. Σίγουρα και αυτό ήταν μέσα στα τα πλάνα τα οποία θέλαμε. Δηλαδή να έρθει ένας τέτοιος παίκτης, ο οποίος εκτός από εκτελεστική ικανότητα να έχει και δημιουργία. Και αυτός σίγουρα ήθελε να παίξει 40 λεπτά για να βρει ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό το επιτρέπει ο τρόπος παιχνιδιού του και η αθλητικότητα που έχει. Και μην ξέραμε ότι είναι και μόλις 23 χρονών. Σίγουρα γίνανε κάποια τεστ στην αρχή να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί πρώτα απ' όλα προέχει η υγεία των αθλητών. Ήταν σε τρομερά καλή κατάσταση, σε εξαιρετική κατάσταση, θα έλεγα, δηλαδή όλες οι μετρήσεις που κάναμε το πρώτο διάστημα, τις πρώτες 2-3 μέρες. Οπότε, ξέρω το πρώτο παιχνίδι, το οποίο χρειαζόταν μια προσαρμογή. Σωστά. Πιο πολύ λόγω όχι σωματικής κόπωσης, αλλά τακτικού κομματιού. Νομίζω ότι τα 40 λεπτά για αυτό δεν είναι τίποτα. Μάλιστα. Κόουτς, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό υπόλοιπο στο πρωτάθλημα. Ήταν λοιπόν ο Στάθης Νερατζάκης, ο προπονητής.